εξαιρετικά περιορισμένη ήταν η συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργάνωσαν το μεσημέρι στην Πλατεία Ελευθερίας στο Βόλιο οι μαθητές του 5ου Λυκείου. Λιγότεροι από 50 μαθητές έδωσαν το παρόν στη συγκέντρωση που έγινε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι τα παιδιά αναγκάζονται να αγοράζουν τα βιβλία των Αγγλικών. Ο εκπρόσωπος των μαθητών δεν δέχθηκε να μιλήσει στις τηλεοπτικές κάμερες, ενώ γύρω στις 12 το μεσημέρι η συγκέντρωση εξελίχθηκε σε πορεία διαμαρτυρίας προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πολλά ερωτηματικά προκαλεί η μέρα που επελέγει για την σημερινή συγκέντρωση, καθώς προηγήθηκε προχθές η αργία της 28ης Οκτωβρίου και ακολουθεί Σαββατοκύριακο. Οι μαθητές θα μπορούσαν να κάνουν τη συγκέντρωσή τους την περασμένη Τρίτη, όπου δεν έγιναν μαθήματα μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο του Όχι. Έτσι δεν θα χάνονταν οι σημερινές ώρες μαθημάτων.